αυτό που έχει πάρα πολύ τονίσει, καταρχήν μιλάει για τον κρίσιμο οργανισμό του ΦΗΣ. Πρέπει να σα πω ότι ο ΦΗΣ έχει αυτή τη διαζωνή τη στιγμή παγκοσμίω, η οποία είναι family και δουλεύουν για την υποστήριξη και την αντιμετώπιση των προσωπικών κρατών. Και ότι η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει πουθενά καλύτερα σαν το σπίτι. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να βοηθήσουμε τις οικογένειες να φτιάξουν ένα ασφαλή σπίτι για την αντιμετώπιση της νόσου. Εκπαιδεύουμε και φτιάχνουν φυλάδια που έχουν ενημερωτικά φυλάδια, τα
οποία ήδη όταν ξεκινήσαμε να μεταφράζουμε κάποια και στην Ελλάδα, ήταν ένα κοέξο το οποίο του F.E.A.S.T. Συνεχίζουμε την προσπάθεια για να μεταφράσουμε όσο δυνατόν περισσότερα. Μαμά της είναι αυτή εδώ. Είναι φυσιολογικό, είναι απέσχολο.
Οι οικογένειες μοιάζουν να είναι πάρα πολύ, να νιώθουν μια τεράστια ταραχή και μεγάλη αποδιοργάνωση κατά τη διάρκεια της νόσου. Το θέμα είναι ότι αμέσως μετά τη διαδικασία της ανάρρωσης, η οποία ξεκινάει, η οικογένεια ξαφνικά αρχίζει και ξαναβρίσκει σταδιακά τους παλιούς τους ρυθμούς. Τι γίνεται όπως ήταν πριν νόσο. We know what to do now. Ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε τώρα. The first thing is identifying the illness as early as possible. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε την νόσο όσο το δυνατόν συντομότερα. Αυτό είναι το νούμερο ένα. The second is to act, to intervene, to do something. Είναι σημαντικό να παρέμβουμε, να δράσουμε και να μην περιμένουμε κάτι άλλο. We must be multidisciplinary. We can't do just therapy or just the family. Όλα είναι μαζί. Όλη η οικογένεια, η θεραπεία, ο διαιτολόγος, ο παθολόγος κλπ. Είναι μια ομάδα που είναι σε αλληλεπίδραση. Είναι αυτό ακριβώς το οποίο γίνεται και στο κέντρο μας, έτσι λειτουργούμε. Είμαστε όλοι μαζί και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. We must restore normal mood and metabolism without any compensation. There is no recovery. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν. Οι πρώτες ενδείξεις ανάρρωσης είναι όταν έχουν αποκαταστήσει βασικά στοιχεία διατροφικά και μεταβολικά χωρίς οι ασθενείς και όταν οι ασθενείς σταματάνε να χρησιμοποιούν καθαριστικές περιφορές, δηλαδή πρόκληση μετών κλπ. Αυτό λοιπόν είναι ένα βασικό βήμα που είναι η προχωρημένη ανάρρωση. Αυτός λοιπόν είναι ο στόχος της θεραπείας, ο δικός σας, όλων μας. We must restore normal behavior and activity as well. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να αποκαταστήσουμε τις διατροφικές συμπεριφορές, όπως και ό,τι άλλο αφορά την φυσική δραστηριότητα ή οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα, όπως σχολείο, δουλειά, σχολές κλπ. At the same time, we and families especially need to provide a safe and supportive environment for recovery. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν για την οικογένεια να μπορεί να παρέχει ένα ασφαλές υποστηρικτικό περιβάλλον για να μπορέσει να λειτουργήσει η ανάρρωση. We also need to teach skills and treat comorbid conditions. We can't skip that step. Επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό να διδάξουμε τεχνικές και δεξιότητες για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε και άλλες συνθήκες οι οποίες προκύπτουν μαζί με τη διατροφική διαταραχή. Που έχουμε συνοσηρότητα ακόμα και την συνοσηρότητα. This is really important to me is that I truly believe we have to aim for full recovery. Not better, not so-so, not easier, but full recovery. Είναι σημαντικό να διεκδικήσουμε πλήρη ανάρρωση. Όχι μισά τα πράγματα και ενδιάμεσα. Είναι λίγο καλύτερα, είναι τεμή σεζόν. Δεν ξέρετε, πολλές φορές έρχονται ασθενείς που να θέλω να παραμείνω στην ανορεξία, όπως να έχω ανορεξία. Γίνεται πολύ και ειδική το πράγμα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει ένα πλάνο το οποίο προλαμβάνει την υποτροπή. Πάντα οι οικογένειες πρέπει να ξέρουν πώς πρέπει να το διαχειριστούν αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και το F.E.A.S.T. βοηθάει πάρα πολύ προς αυτή την κατεύθυνση. It's really hard. Around the world, it's really hard. It's never easy. Είναι πολύ δύσκολο, δεν είναι καθόλου εύκολο.
πάρα πολύ δύσκολο να γίνει είναι πρώτον, γιατί δεν γίνεται, είναι αργή πολύ αναγνώριση. Υπάρχει απουσία κοινωνική υποστήριξη, υπάρχει πολύ μεγάλη. Υπάρχουν πάρα πολλοί μύθοι γύρω από την ασθένεια. Οι οικογένειες έχουν εξουσιανωθεί πλέον. Υπάρχει ανοσογνωσία. Η ανοσογνωσία, ξέρετε τι είναι. Η ανοσογνωσία είναι αυτό ακριβώς το οποίο συμβαίνει στους ανθρώπους που είναι βαθιά υποστηρισμένοι. Δεν μπορεί ο εγκέφαλος να αντιληφθεί ακριβώς την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο ίδιος ο άνθρωπος και σε συνθήκη βρίσκεται το σώμα του. Αυτό λοιπόν λέγεται ανοσογνωσία. Γι' αυτό πολλές φορές οι οικογένειες πρέπει να δράσουν και να πάνε κόντρα σε αυτό. Και δεν χρειάζεται να περιμένετε το παιδί σας για να σας δώσει τη συνένεση τη στιγμή που υπάρχει ανοσογνωσία. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Θα πρέπει εσείς να πάρετε την ευθύνη γι' αυτό και να τα φέρετε τα παιδιά σας στη θεραπεία. Και το να απαιτήσεις για μια ζωή την οποία ονειρεύτηκες. Γιατί η αλήθεια είναι ότι η διατροφική διαταραχή σου κλέβει τη ζωή και δεν κλέβει μόνο τη ζωή του ασθενούς, αλλά και της οικογένειας. Όμως, είναι δύσκολο. The idea that parents were the problem is not new. It's very old. It started in the 1800s. Η ιδέα ότι οι οικογένειες δεν είναι για την νόσο είναι πολύ παλιά υπομένη. Είναι από τα 1870. 1874 από τον Καλ, ο οποίος ήταν ο πρώτος που αναγνώρισε και έδωσε και το όνομα ανορέξια νερβόζα. Τότε πρωτοδιαγνώστηκε και είπε ότι φταίει η οικογένεια για αυτό το οποίο συμβαίνει. Μια ιστορία για τις οικογένειες και οι γονείς αυτά είναι. Πρώτος ήταν ο Γκάλ, ο δεύτερος ήταν ο Φρόιντ. Χίντερμπουργκ. Μινούτσι. Μαρία Χόρμπεκερ. Και αυτό είναι ένα μοντέλο. Αυτό λοιπόν είναι μια σειρά από πόσο πολύ έχουν κατηγορηθεί οικογένειες. But it's really important as parents that we just get rid of this idea. It's I cannot treat my child and help my child if I'm feeling guilty or blamed. So important. There is no foundation for this belief. We need to let it go. Δεν υπάρχει καμία έρευνα που να αποδεικνύει ότι οι οικογένειες που προκαλούν. Όταν όμως ένας γονιός είναι πάρα πολύ ενοχοποιημένος και νιώθει ότι συνεχώς κατηγορεί τον εαυτό του γι' αυτό, ή ότι αποδυναμώνεται τόσο πολύ, και δεν μπορεί να λειτουργήσει διαφορετικά όσον αφορά το κομμάτι της ανάλυσης νόσου. Sometimes our friends, our family, TV, the media will still tell us this message, but we have to fight back. Παντού όπου γυρίζουμε και όπου γνωρίζουμε, πολύ συχνά και από media και από συζητήσεις, που γίνεται να κατηγορούνται για αυτό το οποίο συμβαίνει. Όμως αυτό αρχίζει και αλλάζει σταδιακά και δημιουργείται ένα καινούργιο ρεύμα από την αποκλήση της οικογένειας και το πόσο σημαντική είναι στο κομμάτι της ανάλυσης. Οπότε αυτή τη στιγμή υπάρχει
θεραπεία, πάμε στην υπερβολική θεραπεία, αντιμετώπιση των διαδοχικών μαρακών. Ναι, το παλιό μοντέλο ήταν ότι πρέπει να είμαστε εστιασμένοι στον ασθενή, ότι πρέπει να μπαίνει σε εσωτερική νοσηλεία όπου υπάρχει κρίση, ότι οι οικογένειες φταίνε, ότι ο ασθενής θέλει να έχει τον έλεγχο και δεν υπάρχει improvement. Βελτίωση στην ανάρρωση, όχι ανάρρωση. Αυτό ήταν το παλιό μοντέλο. Το καινούργιο μοντέλο είναι ότι η οικογένεια είναι πολύ σημαντική και πρέπει να δώσουμε μεγάλο εστιασμό. Το σπίτι είναι στο επίκεντρο της θεραπείας. Οι οικογένειες είναι μέρος της ομάδας, της θεραπευτικής. Το φαγητό είναι το φάρμακο και ο στόχος είναι η πλήρης ανάρρωση. Key is optimism. Optimism.
These are the parents around the world from FEAST. Some of them. Είναι μητέρα.